Ξεσηκωμός της τάξης των εργαζομένων στο Παγνί για το Λουκέτο στην παιδοψυχιατρική κλινική. Η Κρήτη και όλο το Νότιο Αιγαίο μένει χωρίς δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική, καθώς ο ένας εξειδικευμένος γιατρός αδυνατεί να εφημερεύει 30 μέρες κάθε μήνα, αποκάλυψη η οποία ταράξε τα νερά στον χώρο της υγείας μέσα από την εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη. Και λέμε ότι η υγεία δεν μπαίνει σε τιμοκατάλογο, ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Η απαράδεκτη πρόκληση το να κλείσει η παιδοψυχιατρική κλινική της εγκληματικής αντιμετώπισης εκ μέρους των αρχών της ΔΥΠΕ, του Υπουργείου, γιατί οτιδήποτε συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί, ειδικά παιδί και έφηβο, δεν μπορεί κανείς να ρίξει την ευθύνη στους υγειονομικούς. Οι υγειονομικοί έχουν κάνει παραπέρα και από αυτά που μπορούσαν. Το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνί προχώρησε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του νοσοκομείου, καυτηριάζοντας τα καυτά θέματα στον χώρο της δημόσιας υγείας, τα οποία, όπως είπαν, διωγγώνονται. Η απαράδεκτη πρόκληση πλέον οι ασθενείς με τη βούλα της κυβέρνησης να θεωρούνται πελάτες, να χειρουργούνται έκτακτα περιστατικά επιπληρωμή. Στεκόμαστε στο πλευρό των μαχόμενων υγειονομικών. Δηλώνουμε ότι είμαστε δίπλα τους. Καταδικάζουμε την πολιτική της μετατροπής του νοσοκομείου σε χώρο ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων. Ζητάμε κάλυψη των αναγκών όλων των δημόσιων νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό. Και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, η Ένωση Συνταξιούχων Οίκανομου Ηρακλείου μαζί με εργατικά σωματεία προχώρησαν σε διαμαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου με φόντο τις εικόνες διάλυσης εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, τις παραιτήσεις γιατρών, τα εντέλεστε και όχι μόνο. Καταραίει γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να εφημερεύσει. Ο κόσμος τρέχει στην ιδιωτική υγεία να λύσει τα προβλήματά του. Τώρα φανταστείτε ένα συνταξιούχο που παίρνει μια μέση σύνταξη 600-700 ευρώ. Για επίσκεψη να πας πρέπει να πληρώσεις. 40 χρόνια οι περισσότεροι πληρώναμε γι' αυτό. Απαιτούμε αυτό που πληρώναμε. Χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί με αυτή την κατάσταση εδώ στο Ηράκλειο είναι η αυτοκτονία συνταξιούχου μας. Η κυβέρνηση με εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραδώσει την υγεία σε ιδιωτικά χέρια. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Ήθελα να κλείσω ραντεβού σε οφθαλμίατρο και μου δώσανε ένα χαρτάκι 26 Ιουλίου για να έρθω να κλείσω το ραντεβού. Η υγεία δεν κοστολογείται, δεν πουλιέται. Όπως τόνισαν, το Βενιζέλιο νοσοκομείο καταραίει, περιγράφοντας δραματικές καταστάσεις, ενώ έστειλαν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγείας. Πώς την γιόρτασε ο εργαζόμενος λαός? Είδε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργεί οποιοδήποτε θεμελιώδες δικαίωμα του λαού στην δημόσια και δωρεάν υγεία. Όταν θα αρχίσει και ο τουρισμός, με ποιους γιατρούς, ποιο νοσηλευτικό προσωπικό θα βγαίνουν οι εφημερίες? Δεν υπάρχει ασφάλεια. Αφού κανείς δεν έχει σκύψει στο να λύσει πραγματικά τα προβλήματα. Είναι ένα μαγαζί γωνία το οποίο θα έρθει να το δουλέψει κάποιος ιδιώτης. Γιατί το δημόσιο δεν θέλει να δώσει χρήματα στο υγειονομικό προσωπικό. Αντιθέτως, έχουμε γυρίσει δεκαετίες πίσω. Αγωνιζόμαστε για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα.